Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα. Ένα ματσάκι για τη Rising League. Πρώτη κατοχή για το Σάμπλα. Για να δούμε. Σωτηρόπουλος. Παίρνει ένα χαλαρό σουτάκι, αστοχή, αλλά εκείνο ο Εγκλέζος για να μαζεύει το rebound. Πελεχάκης ξεκινάει πολύ δυνατά με ένα εύστοχο τρίποντο. Για να δούμε απάντηση, σημαντής αστοχή. Κατσάτος στο rebound, κατεβάζει στην άλλη πλευρά, έξω. Κυριάκο κατέβασε την μπάλα. Χατζη Αντωνίου κρατάει τώρα, προσποιείται, θέλει να μπει μέχρι μέσα, πασάρει όμορφα. Ωραία προσποίηση. Μάνο σκοράρει. Πολύ ωραία πάσα και ένα εύκολο καλάθι από τον Σωτηρόπουλο. Και οι δύο ομάδες έχουν αγώνα Σωτηρόπουλο, οπότε ίσως να φανεί στην περιγραφή λίγο περίεργο, και όμως δεν κάνω λάθος, είναι παντού. Θα είναι παντού σήμερα ο Σωτηρόπουλος. Καλή ώρα, Σωτηρόπουλος. Βλάση, σουτάρι, είναι άστοχος. Πολύ ωραίο όμως το rebound από τον Μάνο. Μπελεχάκης με νέα φανέλα, όπως είδατε, με το νούμερο 5 αντί για το 14. Με το οποίο στο προηγούμενο μάτς έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Για να δούμε αν θα είναι και αυτό γούρικο. Αν και καλή παίκτη δεν χρειάζεται γούρι, ας μην δουλευόμαστε. Και ο Μπρέαν άλλαξε τη φανέλα, αλλά δεν επηρεάστηκε. Βλάση, Σιμιντζής, παίρνει ένα drive, κερδίζει το foul. Σε πρώτη βολή. Πάμε. Δεύτερη έξω. Εγκλέζος μαζεύει το rebound. Μπελεχάκης, Κατσάτσος, τελειώνει πάρα πολύ όμορφα. Μπελεχάκης λοιπόν δείχνει και άλλες πτυχές του μπασκετικού IQ του. Πέρα από σκόρα, μοιράζει και πάσες. Σιμιντζής Κυριάκος, πασάρει μέσα, αλλά ο Μάνος δεν προλαβαίνει την πάσα. Ήταν δύσκολη πάσα ούτως ή άλλως. Ωραίο passing game. Καλό στο μακρύ. Μάνο στο rebound. Με αυτό το θησίο Χατζηδονίου κρατάει την μπάλα μέσα στο γήπεδο. Και Σιμιντζής κατεβάζει. Σωτηρόπουλος, ένα τρίποντο καλό, αλλά άστοχο. Είδε στο rebound όμως. Σιμιντζής Κυριάκος προσποιείται στον ξαδερφό του. Θέλει να πει μέχρι μέσα για να δούμε. Γυρνάει το σώμα του. Είναι άστοχος. Δύσκολο drive του Μπελεχάκη, ήταν καλά κλεισμένος, αστόχησε. Κυριάκος πολύ καλό rebound. Μάνος πασάρει όμορφα. Παναφορά σε
Παναγιώτης Κυριάκος, Μάνος, Χατζιαντωνίου, προσποιείται, θέλει μέχρι μέσα, οι κόντρες εκεί πέρα, κρατάει ο Σωτηρόπουλος. Λίγη όμως ο χρόνος. Ξεχάστηκαν οι παίκτες της Νίκαιας. Νίκαια η οποία έσπασε το ρόδι στην προηγούμενη αγωνιστική. Είναι στο 1-1. Εν αντιθέσει με τους Σάμπλα, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν κάνει νίκη. Ενώ έχουν κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Όπερι σημαίνει ότι έρχεται η ώρα των νικών. Είναι πολύ καλή ομάδα. Σωτηρόπουλος βγαίνει εκτός, Μαραγκός περνάει στο παιχνίδι. Μακρύς σκοράρει την πρώτη πολύ με ιδιαίτερη ευκολία. Το rebound το Εγκλέζος. Καθοριστικό rebound. Μπελεχάκη σε ένα τρίποντο. Χατζηδονίου μαζεύει. Αλλά ο Κατσάτσος παλεύει πάρα πολύ και κρατάει την μπάλα. Σπλίτ έξω. Σωτηρόπουλος. Μπελεχάκης μέσα και αυτό. Μπελεχάκης ηγείται της επίθεσης μέχρι τώρα. Το βλέπετε και εσείς άλλωστε. Ο Ρος στέκει με τα 5 μέτρα από το Μάνο. Είναι άστοχος. Κατσάτσος ένα τρίτο ευνηδιασμό. Πέφτει. Χατζηδονίου, ένα drive δύσκολο, είναι άστοχος. Συμπαίκτης του μαζεύει το rebound και σκοράρει. Πολύ ωραία πάσα, Μπελεχάκης. Σκοράρει και τίποτα. Εγκλέζος πιέζει πάρα πολύ ωραία για το κλέψιμο. Θέλει να πάρει το drive, φτάνει μέχρι μέσα και πάρα πολύ ωραία σκοράρει. Κατσάτσος κατεβάζει. Ωραία πάσα στον Σωτηρόπουλο, αλλά αρκετά δύσκολη πάσα. Μαραγκός κατεβάζει. Θα δώσει ανάση το Σιμιτζή. Κυριάκος στο κατέβασμα της μπάλας. Βλάσης, ένα τρίποντο. Άστοχος. Χατζηδονίου παλεύει για το rebound. Ο Ρενιέρης έχει περάσει το παιχνίδι. Δυνατό παιδί ο Ρενιέρης. Έβαλε ένα πολύ ωραίο τρίποντο στο προηγούμενο μάτς, σε κέντρο σημείο. Μακρύς, Σωτηρόπουλος, Πελεγάκης, ωραίο σουτ, άσκοπη. Σημειτής Βλάσμα δεύτερο πάνω, θα τους βαλείω δεν αντρέψει πλημμυριασμό. Έχει κατέβει ο Μάνος. Μπελεχάκης, πολύ ωραία πάσα Σωτηρόπουλου, μέσα! Μάνος, αλλάζει πλευρά. Βλάσης, Σιμιντζής για να δούμε αν θα σουτάρει. Όχι, πασάρει πάλι στο Μάνο. Προσπίτι, μένουν 2 δευτερόλεπτα, πρέπει να τελειώσει τη φάση. Στη λήξη του χρόνου είναι άστοχος. Θα την τονέω στο εκεί και αυτός. Μπελεχάκης στο rebound. Σωτηρόπουλος για να μάθει το μακρύ. Παντρευτάκης
δεν μπορεί να μαντεύει το rebound. Θα την δούμε πέρα το κέντρο έγκαιρα. Μαρακός Χατζη Αντωνίου, μένει 9 δευτερόλεπτα. Κερδίζει το φάουλ με τον Χατζη Αντωνίου. Πράγματι ο Παντρευτάκης κάνει το φάουλ. Έξω βολή. Έξω και η δεύτερη. Μακρύς, Σωτηρόπουλος. Περνάει το κέντρο. Μενιέρης, άστοχος. Μαράγκος κατεβάζει. Λάση. Δεν επιλέγει το τρίποντο, ενώ έχει καλό σουτ. Επιλέγει την πάσα του Χατζηδονίου, ο οποίος χάνει την μπάλα. Νομίζω καθαρά το πελεχάκι. Γρήγορη πάσα, ευνηδιασμός για τους Σάπλα. Πολύ καλός ο Μαραγκός. Κερδίζει ένα ωραίο επιθετικό φάουλ. Άσχος, Παντρευτάκης μαζεύει το rebound. Ορνεράκης. Ρενιέρης, Ορνεράκης. Έχει και αυτός πάρα πολύ καλό σουτ. Μπελεχάκης, ένα τρίποντο μέσα και αυτό. Απίστευτο. Αντωνίου, Μάνος. Θέλει να αλλάξει πλευρά. Καλή σκέψη. Αλλά οι Άμπλε έχουν κλειστεί αρκετά στην άμυνα από τη λεπτά. Κρατάνε πολύ ωραία θέση τους. Η άμυνα ζώνη μέχρι τώρα έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Drive είναι άστοχο. Παντρευτάκης μαζεύει το rebound. Το Μεράκης. Ρενιέρης κρατάει τελικά. Πασάρι πολύ ωραία. Πολύ ωραία καλά θα το μακρύ. Λάζει τη λήξη του χρόνου. Άστοχος. 29 πρώτο δεκάλεπτο. Χατζηδονίου. Πασάρι όμορφα έξω. Μάνος, Σωτηρόπουλος. Σιμεντζής Λάσης. Μπαίνουν 6 δευτερόλεπτα. Χατζη Αντωνίου. Είναι δύσκολο και ο πάει να τελειώσει. Και χρειώνεται με 3 δευτερόλεπτα. Λέζος. Ο Νεράκης. Σωτηρόπουλος, Κατσάτος, γυρνάει ωραία. Εγκλέζος το rebound. Ωραίο επιθετικό rebound από τον Γκάρτ. Και Σωτηρόπουλος κάνει μια δύσκολη πάσα. Χατζηδονίου. Καλό σουτ και ο Σωτηρόπουλος ανοίγει το δεύτερο δεκάλεπτο.
Σωτηρόπουλος, μένουν 5 δευτερόλεπτα, με Καμπύλη, αστοχή το rebound, ποιος δεν είναι, όχι, το rebound, Σιμιτζής, ο Κυριάκος τώρα αυτή τη φορά, χάζε τον Ήβο, θέλει να πάρει το drive μέχρι μέσα, καλό drive, αρκετά έξω. Σε πρώτη πολύ Χατζετονίου. Στο Τυρόπουλο παντέλει τον rebound εύκολα, κάτι σαν τους κατεβάζει την μπάλα. Κορνεράκι στην άσοδο, Ρενιέρης παλεύει για το rebound. Κυριάκος, το Μάνο, Μάνος μέχρι μέσα. Λάσης για να δούμε, παίρνει τον drive πάρα πολύ ωραία, αστοχή, παίρνει το rebound όμως. Στον ξαδερφό του αστοχή και ο Κυριάκος, κάτι σαν τους μαζεύει το rebound. Ορνεράκης θέση μόνος του στο αντίπαλο στρατόπεδο, κάτι σαν τους κατεβαίνει κάτω, δεν τον βλέπει ο Ορνεράκης. Τον βλέπει τώρα όχι, είναι εγκλέζεις εκεί πέρα, κάτι σαν τους στέλνει την μπάλα. Κορνεράκης προσποιείται, Μάνος γύρω την προσποίηση, πάει να γίνει πολύ ροκαλάθι, Ρενιέρη σουτάρει, εκλέζει μαντέρι το rebound, δηλαδή καταφέρνει να τελειώσει τη φάση. Σωτηρόπουλος, παίρνει το κέντρο έγκαιρα. Σωτηρόπουλος, άστοχος. Κυριάκος κάνει το φαουλ. Το επιθετικό. Κατσάτους κατεβάζει. Ωραίο το drive, πάσα στον Εγκλέζο. Κατσάτσο, Σωτηρόπουλος, με Καμπύλη, μέσα. Σωτηρόπουλος. Καλό σουτ, μαζεύει πάρα πολύ ωραία ο Μάνος και σκοράρει ένα εύκολο καλάθι. Σωτηρόπουλος, πασάρει στο Ρενιέρη, αλλά αυτός έχει ξεχαστεί μέσα στο γραφιστό. Θέλει προσοχή γιατί και οι δύο ομάδες έχουν κάνει δύο λάθος μέχρι τώρα. Ωραίο drive από τον Βλάση, είναι άστοχος παρόλα αυτά. Κορνεράκης έχει το rebound, κατεβάζει για την μπάλα. Οριακά προλαβαίνει τον χρόνο. Κορνεράκης, Κατσάτσο, δεν απειλεί με ένα σουτ, ο Εγκλέζος είναι κάτω μόνος του. Ρενιέρης βλέπει τον Εγκλέζο τώρα και αυτός πολύ εύκολα θα σκοράρει δύο πόντους. Πολύ ωραία φάση. Βλάσει πάλι στο εκεί. Έχει πολύ καλές κινήσεις. Μέχρι τώρα δεν έχει βγει. Και εδώ είναι αστείο λάθος.
από τον Μεράκη, πασάρει στα χέρια του Μάνου, Μάνος από κάτω μόνος του και από δικό του κλέψιμο τιμωρεί. Άλλο drive, δύσκολο, άσοδο και αυτό, τρομερό. Κατάσταση βιδιασμού για τον Σάβλα και δύο βολές. Καλό το σούτ, αλλά μακρύς δεν είναι τόσο τυχαίρος για να μπει. Μαραγκός μπαίνει για να μαζέψει ένα rebound. Σωτηρόπουλος Χάτζη Αντωνίου παίρνει τον drive, κόβεται. Χάτζη Αντωνίου. Έχουν φτάσει πάρα πολύ κοντά επέκτηση νίκιας πλέον. Σάβλα. Μάνος αστοχή σε ένα πολύ ωραίο καλάθι. Και Μπελεχάκη συνεργάζεται απίστευτο με το μακρύ. Χατζαντωνίου, προσποιείται, Λάζης είναι μόνος του, αστοχή, αλλά και ο Σωτηρόπουλος σηκώνεται πιο ψηλά από όλους. Χατζαντωνίου, Λάζης και άλλο τρίποντο. Μέσα. Ήταν ώρα να σκοράρει. Νομίζω ότι θα ανοίξουν οι ασκήτες όλου κάποια στιγμή για τον Λάζη. Φαίνεται ότι σουτάρει σωστά, πατάει καλά. Οπότε οι αποφάσεις για ζώνη ή για man to man θα είναι καθοριστικές από εδώ και πέρα. Για την ομάδα πάντα των Άπλων. Πατρευτάκης, ποστάρει, είναι δυνατό παιδί. Με το δεξί τελειώνει όμορφα, είναι άστοχος. Μάνος Αντωνίου. Αστοχή. Μπελεχάκη στο rebound. Εκλέζος κατεβάζει. Μπελεχάκη σε ένα τρίποντο. Απάντηση όχι, δεν έρχεται. Μάνος μαζεύει το rebound. Σιμιτής κατεβάζει στο Χατζαντωνίου, πρώτο Εγκλέζου. Λάση, σουτάρει ένα τρίποντο, αστοχή. Σωτηρόπουλος μαζεύει ωραία το rebound. Εγκλέδος, Μπελεχάκης, άστοχος. Παντριεφτάκης μαζεύει όμως το rebound. Μπελεχάκης από κοντά, σπλιτάρει έξω, Εγκλέζος. Μακρύς, μέχρι μέσα, πάλι στον Εγκλέζο. Πολύ ωραίο passing game. Σωτηρόπουλος είναι μόνος του μέσα. Κοιτάξτε τι ωραία παίζουν τη ζώνη οι παίκτες στον Άβλα. Έχουν απλωθεί ωραία στο χώρο και προσπαθούν οι παίκτες της νίκης να σπάσουν με τρίποντο. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, θα έχουν κέρδος η ομάδα της Άπλα. Ο
Μιχάκης, Παντρευτάκης, αστοχή, Χατζηδονή μαζεύει το ριμπάουν. Για να δούμε αυτό το drive. Το καταλαβαίνει εκεί πέρα πάρα πολύ ο Σπυρόπουλος. Όμως μακρύς θέλει να κάνει το coast to coast για να δούμε αυτός μέχρι μέσα μόνος του. Πράγματι, τρομερός. Σωτηρόπουλος μαζεύει το rebound. Χατζηδονίου. Δεν κάνει βήματα όμως. Πολύ καλός. Παντρευτάκης στο Μάνο. Εγκλέζος κάνει το κλέψιμο. Θα τελειώσει και τη φάση. Τρομερή τάπα του Χατζηδονίου στον Εγκλέζο. Πραγματικά τρομερή. Και σε ένα τρίποντο μέσα. Δεν μπαίνει το buzzer beater. 31-19. Μπελεχάκης στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Σωτηρόπουλος. Προσποιείται πάρα πολύ ωραία στο χ. Ο Κατσάρτος παλεύει για το rebound. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα όμως. Χατζηδονίου κατεβάζει. Θα σουτάρει και ένα τρίποντο. Άστοχος μέσα. Τρομερό. Ξεκινάνε ακριβώς όπως και στο προηγούμενο δεκάλεπτο. Με άλλο σκόρ αυτή τη φορά. Κάπως έτσι φτάνουν στο μείον 9. Γρήγορα γρήγορα. Με διαφορά κάθε άλλο από μη καλύψιμη. Ορνεράκης τώρα. Πάει να χάσει την μπάλα. Ρενιέρης μαζεύει. Το rebound ποιος? Μάνος το rebound. Αλλά ο Ρενιέρης κρατάει την κατοχή. Κατσάτσου σπασάρει όμορφα. Σωτηρόπουλος από εκείνη θέση του. Είναι όμως άστοχος. Μάνος μαζεύει το rebound. Μάνος. Ένα τρίποντο δύσκολο. Βλάσεις καλά κάνει και σουτάρει και από εκεί. Θα μπουν κάποια στιγμή όλα αυτά. Ορδεράκης. Και αυτός έχει καλό σου και σήμερα δεν το έχει χρησιμοποιήσει καθόλου. Σωτηρόπουλος από μέση απόσταση στην θέση του. Δεν σουτάρει. Επιλέγει να πασάρει στο Ορδεράκη. Μπάλα βρίσκει στο πόδι του όμως. Ο Μάνος έχει ευκαιρία για εφηδιασμό. Έχουν γυρίσει όμως τρεις στον Άπλα. Χατζη Αντωνίου. Χάνει την μπάλα στα χέρια του. Παρ' όλα αυτά ο ρέφερ δίνει φάουλ. Δεύτερο φάουλ οι παίκτες. Μάμπλα. Μάνος. Καλή προσπάθεια, άστοχος. Και υποπέφτει. Και στο φάουλ. Άλλη μια αναγκαστική αλλαγή. Πασάρει πολύ όμορφα. Ρενιέρης με έναν ιδιαίτερο τρόπο τελειώνει τη φάση. Ο Κατσάτς όμως μαζεύει, εκτελεί, αστοχή. Παρ' όλα αυτά Βλάσης μαζεύει το rebound. Και εκεί μια τάπα από τον Σωτηρόπουλο. Ωραία άμυνα. Ο
Νάσης μένει στην περιοχή των αντιπάλων. Ρενιέρης κάνει το φάουλ. Τα παιδιά τα χαρακτηρίζουν ως Βλάσης και Κυριάκος για να μην υπάρχουν πλεξίματα με τα επίθετα. Σωτηρόπουλος, Κατσάδος, κατεβαίνει πάρα πολύ ωραία με ταχύτητα και σκοράρει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Μαραγκός κατεβάζει. Μας έκοψε λίγο τη χολή ο Μαραγκός πριν λίγο. Άρα τελικά δείχνει μια χαρά. Κυριάκος, τον Βλάση, Βλάση ένα σούτ από τα 5 μέτρα, ένα άστοχος. Μπελεχάκης μαζεύει, πριν έβγαλε μια πολύ ωραία πάσα. Αυτή τη φορά κάνει το ίδιο, Κατσάτσος προσποιείται, πασάρει. 3 δευτερόλεπτα. Είπαμε 3 πάσες στο ζωγραφιστό, είναι πλέον 3 δευτερόλεπτα. Είναι ένας από τους νέους κανονισμούς της FIBA. Μαραγκός, εκτελεί αστοχή. Μπελεχάκης μαζεύει, βλέπει τον Ορνεράκη και τον Σωτηρόπουλο που είναι μαζί. Για να δούμε αν αυτό θα γίνει εφημιασμός. Ορνεράκης στο τρίποντο. Το σκέφτεται πάρα πολύ, έπρεπε να τσουτάρει πιστεύω αυτό. Ταΐζει τον Σωτηρόπουλο ωραία. Αλλά εκεί ο Χατζηδονίου κάνει ένα φάουλ. Ρενιέρης. Κάτω και αλλάζει λίγο. Σωτηρόπουλος επαναφέρει, Χατζηδονίου κατεβάζει την μπάλα. Χατζηδονίου είναι ο σκόρερ του δευτέρου δεκαλέπτου για την ομάδα του. Του δευτέρου ημιχρόνου, συγγνώμη. Χαμηλό σκορ στο δεκάλεπτο αυτό. Δεν έχουν πει καλά. Έχουν πει μόλις 2 καλάθια. Σωτηρόπουλος ένα δύσκολο drive. Αστοχή. Μαραγκός μαζεύει το rebound. Πηδάει πιο ψηλά από τον καθένα. Για να δούμε. Σιμιτζής Βλάσης. Κατεβαίνει μέχρι μέσα μόνος του. Πάρα πολύ ωραία. Θα πασάρει. Θα τελειώσει τη φάση. Είναι άστοχος όμως. Παραλίγο να σκοράρει κιόλας. Σωτηρόπουλος κάπως έτσι κάνει και τρίτο φάουλ. Μακρύς περνάει στο παιχνίδι. Άστοχη πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 33-23. Συν 10 η άπλα. Πολύ ωραίο κλέψιμο του Σωτηρόπουλου. Πριν έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο. Για να δούμε τώρα τι έχει στο ρεπερτοριό του. Πασάρει όμορφα. Βλάσης. Τελειώνει τη φάση. Τρομερό. Τρομερό καλάθι. Κατσάτσος δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του. Και την κλέβει κάπου εκεί. Ο Βλάσης πολύ ωραία. Ομαδικό μπάσκετ στα τελευταία λεπτά για την ομάδα της Λύκειας. Κάπως έτσι ροκανίζει διαφορά. 33-27. Μείον 6 λοιπόν, γρήγορα γρήγορα. Θέλουν σκορ τώρα η άμπλα. Μακρύς ανάμεσα σε πολλούς. Ρενιέρης μαζεύει. Μπελεχάκης είναι μόνος ακροπολισμένος.
Τρενιέρης κάνει βήματα νομίζω. Αλλά δεν έχει σημασία πλέον, ούτως ή άλλως έχει λήξει. Τι επίτηση. Αντωνίου. Μάνος θέλει να στάρ, δεν στάρει τελικά, παίρνει το drive μέχρι μέσα, ανάμεσα σε δύο, αλλά εκεί πέρα Ρεμιέρης και Πατριωτάκης το κλείνουν πάρα πολύ καλά. Μακρύς τρέχει, πάει μέχρι μέσα, σταματάει τρίπλα, Μπελεχάκης προσποιείται πάρα πολύ ωραία, τελειώνει επίσης ωραία, αλλά είναι άστοχος. Χατζηδονίου με εντυπωσιακό τρόπο κρατά την μπάλα στο γήπεδο. Μιτζής, Μάνος, Αντωνίου, νομίζω ότι κάνει βήματα. Ναι. Εγκλέζος κατεβάζει την μπάλα. Μπενεχάκης δεν σκέφτηκε πολύ, αστοχή όμως, Μαρακός μαδεύει το rebound. Βλάση, σουτάει ένα τρίποντο μέσα. Μάλιστα. Κάπως έτσι διαφορά, φτάνουν στους τρεις πόντους. Τώρα δεν είναι επικίνδυνο σήμερα να παίξουν ζώνη όπως καταλαβαίνετε η Άβλα. Καθώς η ζώνη ξεκίνησε να τιμωρείται. Τρίτο φάουλ από τον Τσιμετζή Κυριάκο. Μακρύς. Λεκάκης στο χέρι. Τσιμετζής Βλάσης κατεβάζει την μπάλα μόνος του. Περνάει το κέντρο έγκαιρα. Και κατοχή περνάει στους Άβλα. Από το τζάμπολ η μπάλα περνάει στο ομάδα της Νίκας. Συμπηθείς Βλάσης, στοχεία αυτή τη φορά. Μακρύς εκεί που δεν είναι κανένας άλλος, το πιέζει ο Μαράκος. Μπελεχάκης κατεβάζει. Κάνει μια λάθος πάσα, Συμπηθείς Κυριάκος κλέβει την μπάλα. Φεύγει μέχρι μέσα. Αστοχή όμως, μάλιστα. Μακρύς μαζεύει. Πασάρι, για να δούμε. Πασάρι, ναι. Ρενιέρης, δεν απειλεί από εκεί πέρα. Αντρεφτάκη, σουτάρι, είναι άστοχος, καλός ο τόμος. Μπελεχάκης μαζεύει και σκοράρει. Αντζεντονίου, το πιέζει με τον γάντι ο Εγκλέζος. 35-30 το σκορ πλέον. Μάνος. Ζεδονίου. Τελειώνει τη φάση. Νομίζω ότι υπήρξε φάουλ εκεί πέρα από το Πατρευτάκι. Δεν έχει και σημασία πλέον. Περνάει στην ιστορία και αυτή τη φάση. Μελεχάκης, ωραία. Είναι ωραίο για να τον σουτάρει, όχι να πασάρει. Παντρευτάκης μέχρι μέσα. Και τέταρτο φάουλ νομίζω για τον Κυριάκο Σιμιτζή. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό. Τέταρτο φάουλ από τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς.
Παντρευτάκης όμως δεν κάνει πόντους στη βολή. Δεύτερη προσπάθεια, άστοιχη και αυτή, μακρύς. Δεν τα καταφέρνει. Μπάλα περνάει στην Νίκαια. Γρήγορα λέει για την Νίκαια, καθώς ο Κυριάκος έχει κάνει τέταρτο φάουλ. Μάνος επαναφέρει. Μαραγκός στο Μάνο. Πάει να γίνει εκεί πέρα το λάθος, γιατί ο Κλέζος πιέζει, όπως είπα και πριν, έξυπνα, χωρίς φάουλ. Χατζηδονίου. Και αυτός καλός παίκτης, δυνατός. Μαραγκός στο Μάνο. Μάνος ένα τρίποντο, άστοχο για λίγο. Μακρύς, μαζεύει το rebound, Εγκλέζος. Μένει μια επίθεση. Μακρύς. Ρενιέρης. Πασάρει μέσα στο Μακρύ. Μακρύς σηκώνεται και κερδίζει το φάουλ. Παράτης διαμαρτυρίες, ακούστηκε το φάουλ. Και δίκαια δίνεται. Μέσα, 37-30. Χατζηδονίου, έχει χρόνο, δεν χρειάζεται να πιάνει τόσο πολύ. Δεν καταφέρει το Πατρεπίτε, 37-30, τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Εγκλέσος για το τελευταίο δεκάλεπτο. Λογικά, του μάζ μεταξύ Άμπλαν και Νίκιας. Σωτηρόπουλος με ωραίο τρόπο αστοχή. Κατσάτσος μαζεύει το rebound στον Εγκλέζο. Δεν βλέπει τον Νεράκη όμως που είναι ακροβολισμένος. Ο Νεράκης, Σωτηρόπουλος κρινάρει ωραία, κόβει, αλλά ο Μακρύς με ταυλό θα πάει στην 9 την ομάδα του. Σωτηρόπουλος θέλει να απαντήσει. Χατζαντονίου. Λάση σε ένα τρίποντο άστοχο. Ο Κυριάκος Σιμίτης μαζεύει πάρα πολύ όμορφα. Στο τρίποντο στο στοχή. Ο Ρνεράκης περνάει έγκαιρα το κέντρο. Καλή πάσα, κόβεται με ωραίο τάκτημα από τον υπάλληλο. Σκουλάρι, μπαίνει μέχρι μέσα. Τελειώνει πολύ όμορφα και σκοράρει. Ζητάει και το φάουλ. Εγκλέζος πιέζει την τρίπλα. Χατζηαντωνίου, ένα τρίποντο. Είναι άστοχο στο rebound ο Μακρύς. Πάνε για το κλέψιμο οι παίκτες Νίκιας, δεν το καταφέρνουν. Ο Μάνος αν και τους ριμπάρες και να το κατάφερε όμως αυτή τη φάση. Ο Νεράκης σουτάρει ένα τρίποντο έξω. Μάνος θέλει να τρέξει, δεν βλέπει απέναντι. Τώρα βλέπει το Χατζηδονίου και νομίζω ότι έχουμε ένα εύκολο καλάθι. Και όμως ο Χατζηδονίου αστοχή. Και σύνηθες λάθος η ένταση της στιγμής τον οδηγεί στο φάουλ. Μακρύς. Πασάρι στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Ωραία πάσα. Μακρύς με ταμπλό. Μέσα. Το κάνει για δεύτερη φορά. Και πάει την ομάδα του στο συν 13. Η διαφορά πλέον γίνεται σημαντική. Οι Άμπλα θέλουν και έχουν ανάγκη αυτή τη νίκη. Σιμιτζής Βλάσης κάνει ένα πολύ ωραίο drive. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει το φάουλ χαμηλά νομίζω. Βλάσης. Ωραίος πλέον του Σωτηρόπουλου. Βλάσης με ταμπλό είναι άστοχος.
Τσάτσος, Κατσάτσος. Πάει να κάνει και το λάθος. Κατοχημένη για την ομάδα του. Τάκη 24, 43, 40. Αντιστοιχεί δεν καταφέρνει το κλέψιμο. Κατσάς έχει ευκαιρία να μεγαλώσει διαφορά. Κάνει βήματα. Νομίζω. Μια μικρή ένταση. Δείχνει κατανόηση. Σιμιτζής κάνει τα πάντα για να μην χρεωθεί ένα φάουλ, το οποίο και εγώ από εδώ πέρα κρίνω ότι δεν το έκανε. Δεν σκοράρει, ο Μακρύς δεν βλέπει την εύκολη πάσα, πλέον είναι δύσκολη. Σωτηρόπουλος, Μακρύς με ταμπλό, έξω από τη φορά. Λάσης. Άστοχη. Μακρύς κάνει και το φάουλ. Πρώτη βολή είναι εύστοχη, 43-31. Ας δούμε και τη δεύτερη. Έξω η δεύτερη. Σωτηρόπουλος μαζεύει. Κατσάτσος μέχρι μέσα, αστοχή. Αντζονίου κρατάει. Θέλει να μπει μέχρι μέσα, πασάρι στον Κατσάτσο, ο οποίος δεν έχει βιασμό. Περιμένει το Μακρύ, είναι πιο γρήγορος. Παίρνει πολύ ωραίο τον drive, αστοχή, ο ίδιος το rebound, σηκώνεται. Αστοχή και πάλι, πάλι το rebound, έξω, σπλιτάρι. Κορνεράκι, το σκέφτεται, γιατί το σκέφτεται τόσο πολύ. Σκοράρι. Πραγματικά ο Ρουδεράκης μπορεί να μου έχει βγάλει το λάδι στους αντιπάλους του, στους συμπαίκτες του και στην προηγούμενη φάση και σε αυτήν. Αλλά τουλάχιστον σκόραρε. Είναι ακροβολισμένος, έχει πατήσει, είναι έτοιμος να σουτάρει και τελικά το έκανε. Σημαντής Βλάσης. Κάνει ό,τι περνάει το χέρι του πραγματικά. 46-32. Έχει χρόνο το μάτς. Μέσα και αυτή. Είναι πολύ καλό. Βελεχάκης περνάει στο γήπεδο. Φερενιέρης. Κορνεράκης. Ρενιέρης. Αστοχή. Κυριάκος Σιμιτζής στο rebound. Χατζιαντωνίου. Πασάρι ωραία στο Μάνο, ο οποίος χωράει από κοντά. Βελεχάκης περνάει το κέντρο παρά την πίεση του αντιπάλου. Βλέπει πολύ ωραία την πάσα. Σωτηρόπουλος πασάρι τέλεια στο Δεράκη και αυτό σκοράρει. Χατζεντονίου επιζητά την επαφή αλλά δεν καταφέρει να σκοράρει όπως ήθελε. Μένουν 5 λεπτά ακριβώς.
Άστοχο σουτ. Κυριάκος στο rebound. Μαραγκός, Καλεντονίου. Μάνος. Μέσα. Κάπως έτσι πηγαίνει το μάτς 10 πόντους. Ο Βλάσης, είπαμε, είναι πολύ καλό σούτερ. Βέβαια θεωρώ ότι το βάθος πάγκου που δεν έχουν σήμερα σε συνδυασμό με την ευστοχία του Μακρύ. Και τα πολλά φάουλ του Κυριάκου Σιμιτζή είναι πρόβλημα. No look pass. Βλάσης είναι μόνος στα στοχή. Το rebound ποιος? Σωτηρόπουλος, Μπελεχάκης. Βλέπει το μακρύ. Βλέπει το σκόρ του δεκαλέπτου. Ο οποίος πλητάρει έξω. Άστοχο σουτ. Μάνος μαζεύει το rebound. Σκαστή πάσα. Ατζεντονίου. Τρομερό λάθος. Σιμιτζής τρέχει στον εφηδιασμό. Παίρνει ένα πολύ ωραίο drive. Κερδίζει και το φάουλ νομίζω. Είναι εκνευρισμένος. Καταφέρει να πάει την ομάδα του πάλι στο μείον 10. Για να δούμε αν μπορεί να το πάει στο μείον 11 τουλάχιστον. Σημείς Βλάσης. Μέσα. Μάλιστα. Παραφορά. Σωτηρόπουλος κατεβάζει. Αλλαγή πλευρά, Σωτηρόπουλος, ένα σουτ. Αστοχή. Σιμιτζής μαζεύει και αυτό το rebound ο Βλάσης. Βοηθάει ο Κυριάκος να περάσει. Αν και εκεί θα μπορούσε να χρεωθεί και ένα φάουλ. Επιθετικό, δεν το δίνει ο διαιτητής. Βλάσης, αστοχή. Και από τα χέρια του άτυχου Μαραγκού η μπάλα περνάει εκτός για τους άπλα. Φενιέρης. Μαραγκός να από πίσω. Τρενιέρης, πολύ ωραία στοχή όμως. Μάνος κρατάει. Μακητικός. Ατζεντονίου. Στη δύο τρία έχουν αρκετά, δεν έχουν καταφέρει βέβαια τα τελευταία λεπτά να κάνουν αυτά που σκέφτονται ότι μπορούν να κάνουν. Μάνος ένα τρίποντο. Άστοχο και αυτό. Και είναι τόσο καλά σου. Τρίποντο. Μπελεχάκης. Μπελεχάκης έχει περιοριστεί σε ρόλο πασέρθα το το μάτς και αυτό το δεκάλεπτο ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά, όταν χρειάστηκε σούταρε και σκόραρε. Άστοχο τρίποντο. Σωτηρόπουλος. Δύσκολη πάσα ενώ είναι ακροβολισμένοι δύο συμπαίκτες. Νομίζω ότι η ομάδα του Νίκης θα αρχίσει και βγάζει κούραση. Μακρύς, όχι. Ο Μάνος κάνει το κλέψιμο. Χατζηδονίου, είναι μπροστά. Μακρύς από κοντά όμως και κλέβει. Μπελεχάκης είναι μόνος του. Πασάρει ωραίο Σωτηρόπουλο στο μακρύ, μέσα και αυτό. Ω, πολύ ωραίο σου. Όμως αργά το νομίζω. Είναι 11 από τη διαφορά. Μένει 1,5 λεπτό. Αλλά για να δούμε αυτό το κλέψιμο που μπορεί να οδηγήσει. Χατζηδονίου στο Μάνο. Από κοντά μέσα.
Πολύ ωραία πάσα, Παντρευτάκης, Μπελεχάκης, μακρύς από κοντά, μέσα και αυτό, είναι τρομερό. Τελευταίο λοιπόν, 54-43. Μάνο, σουτάρει μέσα. Πελεχάκης, καταφέρνει και βρένει το κέντρο άνετα. Πασάρει στο Ρενιέρι. Αυτός, Πετρευτάκη, Πελεχάκης, ένα τρίποντο. Έξω, μάνα στο rebound, θέλει να τρέξει επιδιασμό. Θα καταφέρει μέχρι το σημείο, Παντρευτάκης δεν κάνει το λάθος, κρατάει την μπάλα τελικά. Σωτηρόπουλος. Δεν κάνουν τελευταία επίθεση τα παιδιά, 54-45 τελικό σκορ, νικητές η Άμπρας, ένα πολύ ωραίο μάτς. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για άλλο ένα παιχνίδι. Καλό σας βράδυ.